βγουν 5-6. Αν βγουν 5-6 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και πούνε δεν ψηφίζω εγώ αυτό το πράγμα. Είναι, ναι. Θα μπορεί να λάβει γεννηματά με το Ιθοδωράκι. Έχουν αυτοί. Όχι, θέλω να πω, εσείς θα μπορούσατε να αναπληρώσετε. Υπάρχουν προθυμότεροι μου. Ναι. Τώρα που είπατε για γεννηματά. Πώς. Προχτές το Χατζη Νικολάου που ήταν, ήμουνα και εγώ και γεννηματά. Το είδα. Το είδατε. Τι ρωτήσαμε λοιπόν, έστειλε ένα γράμμα στους αρχηγούς των κομμάτων, ας πούμε. Ναι. Το Λεβέντι έστειλε, λέει όχι. Το Λεβέντι έστειλε, λέει όχι. Να υπάρχει και μια σοβαρότητα. Τον ξέρετε το λόγο. Σας λέω ότι. Αφού το ξέρετε, δεν χρειάζεται να το πω. Να σας πω το λόγο. Εκείνη είπε ότι πρέπει να υπάρχει μια σοβαρότητα. Πριν από κανένα μήνα, συναντήθηκα με το ζεύγος γεννηματά σε μια δεξίωση. Να, τυχαία. Και με τυχαία τελείως. Καθίσαν απέναντί μου. Και πριν τελειώσει η συζήτηση, με πλησιάζει ο άντρας της που είναι οδοντίατρος και μου λέει: εμείς κάνουμε μια προσπάθεια να διατηρηθούν οι σφραγίδες και τα κόμματα, να διατηρηθούν οι χρηματοδοτήσεις ο καθένας στη δική του και απλά εκλογικά να ενωθούμε. Του λέω: συμφωνίες με βάση χρηματοδοτήσεις και σφραγίδες δεν κάνω. Έτσι το απάντησα. Είχαν αυτή την απάντηση και γι' αυτό δεν μου στείλαν τίποτα. Ναι. Και δεύτερον, θα σας εξηγήσω τώρα εσάς, θα σας πω γιατί όχι. Η κυρία Γεννηματά είπε ότι δεν διακρίνει σοβαρότητα σε εντάξει, εσάς. Το έθεσε έτσι, το πόσο σοβαρή είναι η ίδια θα το κρίνει ο λαός. Άλλο λέω, εμείς μπήκαμε με μια εντολή της νεολαίας να τα αλλάξουμε όλα. Ναι. Άρα ο κόσμος ήταν κουρασμένος από το Πασόκ των 40 ετών, τη Νέα Δημοκρατία. Αν εγώ τώρα πάω και ενωθώ με αυτούς, που είναι τα ερείπια του παλιού Πασόκ, είναι αυτή τώρα. Γιατί ο κόσμος έχει φύγει, έχει πάει ΣΥΡΙΖΑ και έχουν μείνει οικείονες της Ακροπόλεως στο Πασόκ. Ναι. Τι θα πει ο κόσμος που με ψήφισε. Πήρε Λεβέντη, εγώ σου έδωσα μία ψήφο για κάτι άλλο και εσύ πας πίσω. Κύριε Πρόεδρε, να σας